Το σημερινό έπαθλο θεωρώ στην κυριολεξία ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα των δύο ομάδων. Αφού το πιο σημαντικό στοιχείο όλων των παικτών μέχρι σήμερα είναι η ψυχολογία. Γι' αυτό και σήμερα το έπαθλο της επικοινωνίας. Όπου κάθε εβδομάδα οι παίκτες της ομάδας που θα κερδίζουν το έπαθλο επικοινωνίας θα μπορούν να εισέρχονται σε αυτό το χώρο και να επικοινωνούν με την Ελλάδα και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σε αυτούς τους δύο φακέλους που κρατάω υπάρχουν σημερινές φωτογραφίες και μηνύματα από τους φίλους όλων των παικτών. Τόσο της ομάδας των διασύμων, όσο και της ομάδας των μαχητών. Επαναλαμβάνω, σε αυτούς τους φακέλους, σημερινές φωτογραφίες και μηνύματα φίλων των παικτών των δύο ομάδων. Μόνο η νικήτρια ομάδα σήμερα θα μπορέσει να δει αυτό το φάκελο. Ευρυδίκη μου, πόσο πολύ θέλεις να επικοινωνήσεις με φίλους που έχεις πίσω στην Ελλάδα? Ήταν ό,τι πιο ωραίο έχω ακούσει μέχρι στιγμής σε αυτό το παιχνίδι. Το έχω πάρα πολύ ανάγκη. Το θέλω πάρα πολύ το σημερινό έπαθλο. Λάουρα. Ήξερα ότι μου λείπουν οι άνθρωποι μου, αλλά μόλις συνειδητοποίησα πως το θέλω. Χτυπημένη, ξεχτυπημένη, εγώ θα παίξω σήμερα, δεν με νοιάζει. Βέβαια, αν χάσουμε θα είναι πολύ στενάχρονο και θα μας τυχήσει πολύ περισσότερο. Οπότε, εντάξει. Θέλω και τα άλλα παιδιά βέβαια να επικοινωνήσουμε τους δικούς του, αλλά ελπίζω να κερδίσουμε εμείς σήμερα. Για μένα το πιο δύσκολο κομμάτι του Survivor είναι αυτό ακριβώς, το ότι δεν μπορώ να έχω επικοινωνία με τους ανθρώπους που αγαπάω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Για μένα είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσατε να μου κάνετε και για τα γενεθλιά μου και γενικά στο παιχνίδι.